και κάνε και μια βόλτα να δείτε, διαβάστε και τις πινακίδες, είναι καταδοτικές. Και μετά στη μικρή αίθουσα έχουμε βήματα πάνω σε καφέ. Τα περισσότερα τα αφικά τα έχουμε βρει σε τάφους, μεγάλα μεταγραφή έχουμε να καφέ στην περιοχή της Καρύπτου, μεγάλη πόλη, πολλής κόσμος και σε διάφορα σημεία της γεωγραφία. Και επίσης έχει τον όπισμα, που θα σας το δείξω, και κάποια ευρήματα από τα δρακόσπιτα. Και τα δρακόσπιτα είναι ένα περίεργο έβριμα της περιοχής μας. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο, όπως λέει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, ο οποίος τα έχει μελετήσει για την αρχιτεκτονική τους μορφή. Αυτά είναι κλεισμένα από πελώριες πέτρες, πελώριες όμως, μεγάλων διαστάσεων, χωρίς κανένα συνδετικό υλικό μεταξύ. Αυτά τα χτίζανε με βάση το βάρος. Τα έβαζαν λοιπόν το ένα πάνω στο άλλο και τα ισορροπούσαν σε σχέση με το βάρος τους. Αυτά τα χτίσματα υπάρχουν ακόμα και τώρα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν έχουν γκρεμιστεί, δεν έχουν πάθει τίποτα, θα τα δείτε και στη φωτογραφία. Και είναι ένα χτίσιμο, λέγεται εκφορικό, και είναι ένα χτίσιμο. Πώς λέγεται? Εκφορικό. Ναι. Και είναι ένα χτίσιμο που συναντάται μόνο στην Νότια Καριστία. Υπάρχουν κι άλλο στον κόσμο μεγάλες πλάκες να είναι χωρίς εκφορικό, αλλά όχι έτσι όπως είναι εδώ στην Νότια Καριστία. Είναι όμως το ευρέσιτο των Στόουνγκεντς που είναι αυτό. Πώς? Στόουνγκεντς που είναι στην Αγγλία. Για το Στόουνγκεντς το έχει, γι' αυτό με ρωτήσω. Έχει μια σύγκριση. Με όλα τα τέτοια μεγαλογενικά χτίσματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και παντού και λέει ότι μόνο στην Νότια Καριστία συναντάται αυτό το συγκεκριμένο χτίσμα. Τι φέρνει μηχανές ο σύγκριμος? Βέβαια, οι πλάκες αυτές τεράστιες είναι το υλικό μας. Από τη γη μας το βγάζαμε. Αλλά είχαν αναπτύξει και αυτό το ιδιαίτερο χτίσμα. Δηλαδή η οροφή αυτού του κτηρίου είναι τεράστιες πλάκες που σπουδάει η μία πάνω στην άλλη έτσι. Έτσι, τεράστιες όμως. Τεράστιες. Τι μηχανήματα φτιάχνουν, έχουν άλλα βέβαια.